Αρφή, έναν λόγο τον οποίο τον διαβάσαμε και χθες, αλλά τον έχω έντονα στην καρδιά μου και θα ήθελα να το διαβάσουμε. Είναι στο β' κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη του Ευαγγέλιο, σελίδα 935. «Και την τρίτη ημέρα έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας και ήτο η μήτη του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τον γάμο. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτη του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήρθε έτη η ώρα μου. Λέγει η μήτη αυτού προς τους υπηρέτας, ό,τι σας λέγει, κάμετε. Ήσαν δε εκεί ιδρύε λίθινοι έξι κειμένοι. Κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων χωρούσε εκάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος και γέμισαν αυτά έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινο και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το είδο εις ίνο μεταβεβλημένον και δεν ήξερε επόθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξερον οι αντλήσαντε στο είδο. Φωνάζει τον ημφίο ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, «Πας άνθρωπος πρώτον τον καλόν ίνον βάλει και αφού πείωσε πολύ τότε τον κατώτερον, σε φύλαξες τον καλόν ίνο έως τώρα. Ταύτη την αρχή των θαυμάτων έκαμε ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι βλέπουμε εδώ, τι βλέπουμε, αρκετά πράγματα, ε. Θα λέγαμε ωραίες καρδιές. Ε. Γίνεται ένας γάμος και καλέσανε, λέει, τη μητέρα, αλλά και τον Ιησού και τους μαθητάς αυτού. Ωραίες καρδιές, ε. Να καλάς στη ζωή σου τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Μα αυτοί είναι πολλοί. Είναι 10 άτομα, 12, 15, εκεί 20. Δεν το σκεφτήκανε. Πόσοι μαθητές θα ήταν μαζί, πόσοι ήταν οι υπηρέτες εκεί που βοηθούσαν, πόσοι ήταν η ομάδα αυτή, ούτε καν το σκεφτήκανε, αδελφοί. Αλλά τους καλέσανε. Τι ωραία, ε. Και αυτό είναι που χρειάζεται ο άνθρωπος, αδελφοί, σήμερα. Να καλέσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Μα εγώ πάω σε μια εκκλησία. Και εδώ και στη δικιά μας την εκκλησία. Έρχομαι εγώ στην εκκλησία. Και τι έγινε που έρχεσαι. Ξέρεις πόσα χρόνια έρχομαι. Έγινε κάτι. Έγινε κάποια αλλαγή. Ο λόγος του Χριστού, αδελφοί, είναι πάρα πολύ φοβερός και τρομερός. Ε. Στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ο νόμος να αγαπάς τον αδελφό σου, να μισείς τον εχθρό σου. Ναι, εύκολα πράγματα, ε. Όλοι οι άνθρωποι αυτό κάνουν. Έρχεται ο Χριστός και το αλλάζει, το ανατρέπει. Να αγαπάς τον εχθρό σου, λέει. Βλέπετε, αδελφοί, δύσκολο. Μα πώς θα τον αγαπάω. Εάν αφήσουμε τον Χριστό να έρθει στη ζωή μας και το πούμε, έλα Κύριε, άλλαξέ με. Δεν φτάνει το ότι έρχομαι στην εκκλησία, αλλά να βλέπω τον εαυτό μου κάθε μέρα και να λέω, Κύριε, άλλαξέ με, δεν είμαι σωστά. Και βέβαια, άμα το συγκρίνω στον εαυτό σου με μένα, και οι δύο θα πάμε στον κρεμό, ε. Θα βλέπεις τα λάθη μου και θα λες, εγώ καλός είμαι. Άμα εγώ συγκρίνω τον εαυτό μου με σένα, το ίδιο θα κάνω. Θα λέω, με αυτόν τον αδελφό, με αυτή την αδελφή, εγώ είμαι σούπερ. Αν και δεν επιτρέπεται. Αυτή όμως είναι η λογική, η αδελφή του ανθρώπου. Ε. Η σύγκρισή μας δεν πρέπει να είναι ο ένας προς τον άλλον, αλλά να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Κύριο. Ε. Και έλεγε, και ξέρετε πολύ καλά, ο Ισαΐας, αλίμονο,
στον έναν, αλίμονο στον άλλον, αλίμονο, αλίμονο, όταν ήρθε η παρουσία του Κυρίου, άλλαξε τα πράγματα. Και ξέρετε, στην παρουσία του Θεού αλλάζουν τα πάντα. Ο Θεός είναι Άγιος, αδελφοί. Εκεί δεν επιτρέπεται πλέον, όχι δεν επιτρέπεται με την έννοια, ας μην το κάνουμε, να σταθούμε σεμνά και καλά. Δεν μπορείς να σταθείς στην παρουσία του Κυρίου. Είναι φοβερή η παρουσία του Θεού, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πώς λοιπόν θα σταθούμε? Ποιοι Κύριε θα έρθουνε, λέει στο ΙΕ ψαλμό, ε? Ποιος θα έρθει Κύριε, θα λέγαμε στην παρουσία σου, ε? Κοιτάξτε τι λέει εδώ, ερωτηματικό. Έτσι ξεκινάει ο ψαλμός, αδελφοί. Κύριε, λέει, τι θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου? Α, ποιος Κύριε? Τι θέλει κατοικήσει εν το όρι το Αγίο σου? Ο περιπατών εν ακεραιότητη, και εργαζόμενος δικαιοσύνη και λαλών αλήθεια εν την καρδία αυτού, μέσα στην καρδιά του αγαπάει την αλήθεια, ψάχνει την αλήθεια. Δεν χαίρεται στην αδικία, ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο μη καταλαλών για τις γλώσσες αυτού, μη δε πράττων κακό εις των φίλων αυτού, ε. Μη δε δεχόμενος ονειδισμών κατά του πλησίων αυτού. Ίσως ο οφθαλμούς αυτού καταφρονείται ο αχρίος, τιμά δε τους φοβουμένους τον Κύριο. Μα γιατί το λέει έτσι? Καμιά φορά ή πολλές φορές κιόλας, τιμάμε τους αχρίους. Επαινούμε ανθρώπους οι οποίοι τι κάνουνε? Την αμαρτία. Α, τι καλός που είναι αυτός, τι καλή που είναι αυτή, τι χαρούμενη. Τι να πούμε, αδελφοί, ε? Δεν τα ζήσαμε, δεν τα είδαμε, δεν τα είδαμε γύρω μας. Μπορούμε να πούμε ότι είναι καλό? Καλός, αδελφοί, και άξιος τιμής είναι ποιος? Το παιδί του Θεού. Να τιμάμε τους αδελφούς μας, ε. Μην τους λέμε, ε, τώρα τους γνώρισα εγώ, τώρα τους έχω, ξέρω εγώ, 10 χρόνια, τους ξέρω 20, τους ξέρω 30, τώρα δεν χρειάζεται να πλέον να τους τιμάω. Να τιμάμε τους αδελφούς μας. Να αγαπάμε τα αδέρφια μας. Και αυτά έχουν αγώνα, ε. Όλοι έχουμε αγώνα, αδελφοί. Ξέρετε, όλοι προσπαθούμε να ανέβουμε στην κορυφή του όρους, ε. Και είναι δύσκολο. Δεν είμαστε πλέον στους πρόποδες. Και έχει κάτι μονοπάτια να ανεβείς, κάτι πέτρες να περάσεις, κάτι βράχους, γλιστερούς, επικίνδυνους. Και άμα φύγεις, γκρεμός. Κάνουμε ορειβασία, είμαστε ορειβάτες, αδελφοί. Για την αιώνια ζωή, ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι στέλνει κατοικήσει το όρι το Αγίου σου, ε? Βλέπετε, αδελφοί. Πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα περπατήσουμε. Εδώ βέβαια που διαβάσαμε στο Ιωάννη, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και τι λέει, ε? Στους υπηρέτας. Γεμίσατε τα δοχεία εκεί που είχανε, είχαν οι δρύε λίθινοι, λέει, ε? Που χωρούσαν 2 ή 3 μέτρα νερού. Έρχεται ο λόγος και είναι μη λογικός λόγος. Αλλά με έκανε, ξέρετε, με έκανε εντύπωση. Οι υπηρέτες, που ούτε καν μαθητές δεν ήταν, στο λόγο του Ιησού Χριστού υπακούνε. Τους πρότρεψε και η μητέρα του Κυρίου, ε. Και άμα πιστεύουμε στη μητέρα του Κυρίου, αδελφοί, πρέπει να είμαστε υπάκουοι στο λόγο της. Να μην κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν πιστεύουμε στη μητέρα του Κυρίου? Πιστεύουμε στη μητέρα του Κυρίου, ε. Και είμαστε υπάκουοι. Τι έκανε η μητέρα του Κυρίου? Κρατούσε τους λόγους του Θεού στην καρδιά της.
περπατούσε τέλεια, ε. Αγωνιζόταν ενώπιον του Κυρίου. Είχε τον Χριστό στη ζωή της. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια που περπατάει μαζί με τον Χριστό, τι λέει στους υπηρέτες? Ό,τι σας πει, αυτό να κάνετε. Μα κρασί δεν έχουμε, τώρα νερό θα γεμίσουμε εδώ? Δεν είναι λογικό? Και καμιά φορά διαβάζουμε κάτι και δεν είναι λογικό. Εγώ κάποτε έλεγα, ας πούμε, σε πολλά στεκόμουνα και έλεγα πώς είναι δυνατόν αυτό, πώς είναι εκείνο δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να τον πάταξε με αορασία. Γίνεται? Γίνεται. Το έζησα. Πώς είναι δυνατόν να κρεμάστηκε ο Αβεσσαλόμ από τα μαλλιά? Σιγά τώρα, το υπερβάλλει, έλεγα μέσα μου. Μέχρι που το είδα. Είδα άνθρωπο, αδελφοί, να κρέμεται από τα μαλλιά. Και μας φέρνει ο Κύριος σε τέτοιες καταστάσεις, οι απορίες μας να λύνονται με την πορεία, ε. Όχι αμέσως, αλλά στην πορεία, στα χρόνια, εκεί που δεν το περιμένουμε, τσακ, μας φανερώνει κάτι ο Θεός, να πώς γίνεται. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, ε. Εδώ έρχονται οι υπηρέτες αυτοί και μένουν οι υπάκοοι. Θα γινότανε το θαύμα αυτό, αδελφοί, αν δεν ήταν υπάκοοι? Αμφιβάλλω. Και εμείς, αδελφοί, μπορούμε να ζήσουμε θαύματα στη ζωή μας, στη ζωή των φίλων μας, των συγγενών μας, όταν είμαστε εμείς υπάκοοι. Είμαστε υπάκοοι. Τι σημαίνει είμαι υπάκουος? Δεν μου φαίνεται λογικό, αλλά θα το κάνω. Επί το λόγο σου, Κύριε. Έτσι είπε ο Πέτρος. Δεν μου φαίνεται λογικό. Τώρα βάλω εγώ το πλοίο πάλι μέσα στα βαθιά. Όλο το βράδυ ψαρεύαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Και είμαι και επαγγελματίας ψάρας. Τώρα τι να μας πεις εσύ? Αλλά ξέρετε τι είπε? Μπορεί να το σκέφτηκε. Δεν λέω. Μπορεί να το σκέφτηκε. Αλλά εκεί την ώρα είχε παρουσία Θεού, ε. Ξέρετε τι είπε? Επί το λόγο σου, Κύριε. Στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, φεύγουν αυτά, ε. Και αρχίζει και μπαίνει βγαίνει ο άνθρωπος από τα όρια, τα ανθρώπινα, ε. Δεν είναι λογικό να ξαναβάλω το πλοίο μέσα. Αλλά επειδή το λες εσύ, Κύριε, θα το κάνω. Και μπαίνουν μέσα, αδελφοί. Και ξανά στα βαθιά και ξανά να βάλουν το δίχτυ. Αυτό δεν γίνεται σε δευτερόλεπτα. Δεν είχαν αυτοί διαλογισμός? Δεν είχαν τίποτα? Δεν θα είπε κάποιος κάτι στον Πέτρο? Τι κάνουμε τώρα? Αλλά το κάνανε. Και όταν το κάνανε, ήρθε η ευλογία, ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κοιτάξτε εδώ την πορεία, αδελφοί, ε. Και γέμισαν, λέει, αυτάς έως Άνω. Και λέγει προς αυτούς, αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον Αρχιτρίκληρον, και έφερον. Στοπ. Τι αντλήσανε? Ίδωρ. Όχι κρασί. Ίδωρ αντλήσανε. Εκείνη την ώρα αυτοί βλέπανε ίδωρ, αδελφοί, ε. Δεν βλέπανε κρασί. Όταν το φέρανε όμως τον Αρχιτρίκληρον, έγινε κρασί. Όταν μπήκε στο ποτήρι του Αρχιτρίκληνου, αδελφοί, το νερό, ήταν κρασί. Δεν είδε ο Αρχιτρίκληνος νερό. Οι υπηρέτες μόνο το έζησαν αυτό, ε. Γι' αυτό μας το λέει και παρακάτω. Με έκανε φοβερή εντύπωση, αδελφοί, η υπακοή στο λόγο του Ιησού Χριστού από τους υπηρέτες. Και έμειναν έκθαμβοι, λέει παρακάτω, οι μαθηταί, αδελφοί, και πιστέψανε στον Κύριο. Ε? Δηλαδή μας κάλεσε ο Χριστός και χρειάζεται να δούμε κάποιο θαύμα για να πιστέψουμε. Μας αναγέννησε ο Χριστός και τώρα τι θέλουμε να δούμε κάτι από τον Κύριο?
Και πόσοι από εμάς, αδελφοί, δεν είδαμε και πόσοι δεν λάβαμε. Και τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Τώρα πρέπει να αρχίσουμε, αδελφοί, να μπαίνουμε στην πίστη μέσα. Μέσα στην αγάπη του Ιησού Χριστού, Να έχουμε και εμείς αγάπη. Να έχουμε και εμείς πλάχνα. Να έχουμε και εμείς συγχωρετικότητα. Πώς πάμε ο καθένας μας στην προσευχή μας το βράδυ, λέμε: Κύριε, συγχώρεσέ με. Σκέφτηκα αυτό, έκανα εκείνο, εκεί έκανα λάθος. Δεν έπρεπε, Κύριε, να το κάνω αυτό. Δεν έπρεπε να το πω αυτό. Φέρθηκα άσοφα, Κύριε. Και ζητάμε ο Κύριος να έρθει το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει. Ή δεν το κάνουμε? Εμένα μια φορά με καθάρισε ο Χριστός, τώρα περπατάω τέλεια. Ποιος περπατάει τέλεια, αδελφοί, Ξέρετε, η δικαιοσύνη, λέει, του ανθρώπου είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Όπως και να το κάνουμε, όπως και να το γυρίσουμε, ο πιο δίκαιος άνθρωπος ενώπιον του Κυρίου είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Και όταν λέω αυτά τα λόγια ή τα διαβάζω, θυμάμαι κάποτε που άνοιξα εκεί ένα δοχείο που είχαμε στη δουλειά με κόλλα. Μαύρη κόλλα, αδελφοί, που κολλάει τους μαγνήτες. Έβγαλα το ηλεκτρικό, το έκλεισα για να μην έχει πίεση μέσα το δοχείο και έδειχνε εκεί το λαμπάκι ότι δεν έχει. Οπότε τι κάνεις? Η επόμενη κίνηση, ξεβιδώνεις τις βίδες για να το ανοίξεις. Με το που το ξεβίδωσα και το άνοιξα, κάνει ένα μπαμ και πετάγεται ό,τι είχε υπολείμματα μέσα πάνω μου. Πάτσα κάρτα. Ευτυχώς φορούσα τα γυαλιά, Με σώσαν τα γυαλιά, αδελφοί. Τα μάτια, Παντού γέμισα. Μπιμπίκια, Μπιμπίκια μαύρα. Η μπλούζα, τα χέρια. Φεύγω, πάω στον νηπτήρα εκεί παρακάτω που είχαμε και έξινα και έξινα. Κοκκίνησε το δέρμα μου. Και όταν κάποια στιγμή έξινα και ήταν κόκκινο το δέρμα, ακούω μια φωνή και μου λέει: Έτσι είναι η αμαρτία. Φδέλα, Πάει πάνω στον άνθρωπο και δεν βγαίνει. Δεν πάει να την ξύσεις. Ρυπαρό ημάτιο, δικαιοσύνη. Κάνει καλά έργα για να καλύψει την αμαρτία. Δεν γίνεται. Η αμαρτία, αδελφοί, φεύγει πώς? Με τη μετάνοια, με την επιστροφή, με το που θα ζητήσουμε τον Κύριο, όπως εδώ αυτοί οι άνθρωποι ζητήσανε τον Κύριο να έρθει στη ζωή τους, να τους ευλογήσει το γάμο τους. Ο καλύτερος γάμος ήταν αυτός, Μετά τον Αδάμ και την Εύα, ήταν ο καλύτερος γάμος σε όλη τη γη, Ο ίδιος ο Θεός να παρασταθεί στο γάμο σου. Τι ωραία ευλογία, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό θέλει ο Κύριος, να σταθεί σε όλους μας, στο γάμο μας, μιας που λέμε για γάμο τώρα, Πώς θα σταθεί ο Κύριος στο γάμο μας, όταν εμείς τι κάνουμε? Τιμάμε το σύζυγό μας, τη σύζυγό μας, Δεν λέμε, γιατί είναι έτσι, να ήταν πιο όμορφη, να ήταν πιο όμορφος, να ήταν πιο ψηλός, πιο γεροδεμένος, να ήταν πρωτοπαλίκαρο, να είχα κι εγώ μια κοπέλα που να ήταν ένα 90 δίπλα μου. Το έχω ζήσει αυτό. Τώρα που το λέμε, το έχω ζήσει. Έχω δει αδερφό να θέλει ένα 90 γυναίκα. Αλλά δεν ξέρουμε, αδερφοί, αυτά είναι μέτρα ανθρώπινα. Τίμα την γυναίκα σου και τίμα τον άντρα σου. Αυτός που είναι, για να μας ευλογήσει ο Κύριος. Να έρθει ο Θεός, αδελφοί, και να ευλογήσει το γάμο μας. Βέβαια και ο Κύριος μας χάρισε παιδιά, όλους μας. Και αυτό ευλογία είναι. Αλλά η ευλογία, ξέρετε ποιο είναι? Να είναι ο Χριστός μαζί μας, στο σπίτι μας, στα παιδιά μας, Να κάνει χάρη ο Κύριος. Γιατί είναι δύσκολες οι μέρες, πονηρές. Πιο πονηρές από τις δικές μας. Εμείς, αδελφοί, τι είχαμε? Είχαμε την αμαρτία έξω, να πας να την ψάξεις να την βρεις. Τώρα η αμαρτία είναι μέσα.
Και είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Έχει απλωθεί τόσο. Σήμερα στη δουλειά μου είπε ένας Έλληνας, πού φτάσαμε, με έλεγε ένα γεγονός. Σόδομα και Γόμορα, με έλεγε. Οι άνθρωποι στον κόσμο. Στη Φιλανδία, κάτι κάνανε εκεί με ένα εσχρόνεστη και λέγινε, σε ένα νηπιαγωγείο. Εσχρόνεστη και λέγινε, αδελφή. Και φώναζε ο άνθρωπος, Σόδομα και Γόμορα. Τι να πούμε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι κι εμείς, να σηκώσουμε τους οφθαλμούς μας ψηλά. Να δούμε ότι οι μέρες του Κυρίου είναι πάρα πολύ κοντά. Μην μας ξεγελάει η καρδιά μας. Θα γίνω 70 χρόνια, πάρω τη σύνταξη. Να κάνω αυτό, να κάνω ταξιδάκια, να πάω από εδώ, να πάω δεξιά, να πάω αριστερά. Μην μας ξεγελάει, αδελφοί, ο πονηρός. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τόσα χρόνια. Αυτά όμως που έχουμε το σήμερα, να το δώσουμε στον Κύριο. Σήμερα να γίνουμε υπάκοοι, όπως αυτοί οι άνθρωποι εδώ γίνανε υπάκοοι. Και έγινε μια ωραία ευλογία, Και τι ευλογία κάνει ο Χριστός? Ψίχουλα μας δίνει. Δεν μας δίνει ψίχουλα, το καλύτερο κρασί τους έδωσε, αδερφοί, Πήγα μια φορά στη Γαλλία σε ένα μαγαζί και σε μια, πώς τα λένε αυτά, τους διαδρόμους που πουλάνε τα κρασιά, βλέπω στην άκρη, αδελφοί, είχανε με κάγκελα. Γιατί είναι με κάγκελα? Και πήγα να δω από κοντά. 500 ευρώ το μπουκάλι, 400, 600, εκεί. Ένα μπουκάλι κρασί. Βλέπετε, βλέπετε. Και ο Κύριος εδώ τους έδωσε το καλύτερο κρασί. Τι θα μας δώσει ο Κύριος? Το καλύτερο, αδελφοί, Μα δεν έχω Πόρσε. Αν είχα μια Φεράρι τώρα εγώ. Καμιά φορά ζητάμε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Ζητάμε Φεράρι, Βλέπουμε τον άλλον, ξέρω εγώ, ότι έχει Πόρσε και λέμε εγώ γιατί να μην έχω Πόρσε. Έρχεται ο πονηρός, δεν είσαι παιδί του Θεού. Είναι ή δεν είναι έτσι? Μπορεί να μην είναι σε τέτοιο επίπεδο, αλλά παραπλήσιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Να είμαστε ευχαριστημένοι. Με αυτά τα οποία έχουμε. Με τα σκεπάσματα. Έχεις σπίτι? Να μπεις από κάτω? Να είσαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος? Δεν είμαι. Έχεις αυτοκίνητο? Ο Κύριος δεν είχε αυτοκίνητο. Να, ωραία σύγκριση. Δεν περνάμε πιο καλά εμείς? Θα μου πεις όλος ο κόσμος τώρα έχει αυτοκίνητο, εγώ γιατί να μην έχω? Ναι, να έχεις. Και να έχεις και άμα μπορείς και το καλύτερο να έχεις. Αλλά να είσαι και ευχαριστημένος για αυτό που έχεις. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για αυτό το οποίο έχω. Εγώ θυμάμαι στο χωριό, έφηβος ήμουν ακόμα, σπάνιο είδος το να έχει κάποιος αυτοκίνητο. Σπάνιο, αδελφοί. Αν είχαν αγροτικά, είχαν τρακτέρια, είχαν φορτηγά αυτοί που δουλεύανε, ήταν και κάποιος που είχε και ένα αυτοκίνητο. Αυτό. Τώρα τι γίνεται? Τώρα έχει ο κάθε ένας στο σπίτι του 2-3 αυτοκίνητα και δεν είναι ευχαριστημένος. Η χαρά μας, αδελφοί, δεν είναι τα υλικά. Η χαρά μας είναι τα πνευματικά. Η χαρά μας δεν είναι ότι πιάσαμε το λαχείο. Δεν το πιάσαμε, αλλά να το κυνηγάμε. Πολλοί άνθρωποι κυνηγάνε το λότο. Τετάρτη και Σάββατο παίζουν λότο. Άλλοι παίζουν στοίχημα κάθε μέρα. Κυνηγάνε. Εμάς ήρθε το λότο στο σπίτι μας, μόνο του. Ποιο άξιο από το λότο? Τι είναι το λότο? Το λότο είναι ψίχουλα, βέβαια. Ούτε καν σύγκριση δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ήρθε η ζωή, αδελφοί. Μας έδωσε ζωή, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εγώ, λέει, είμαι η οδός.
Το έμαθα στα ξένα και το ξέχασα στα ελληνικά. Περίμενα να το πω. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Έχεις τον Χριστό. Έχεις τη ζωή. Έχεις τον Χριστό, έχεις την αλήθεια. Και έρχεται ο πονηρός και λέει, δεν είναι η αλήθεια το Ευαγγέλιο. Και πολλοί άνθρωποι αυτοί πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Δεν είναι, λέει, η αλήθεια το Ευαγγέλιο. Έψαξες και αυτό, έψαξες και εκείνο. Αυτός δεν έχει λάβει τίποτα εντωμεταξύ. Και εσύ που έχεις λάβει αναγέννηση, που έχεις λάβει πνεύμα Άγιο, που έχεις λάβει θεραπεία, που έχεις λάβει σωτηρία, που έχεις λάβει χάρισμα, κάθεσαι και τον ακούς. Κάνει επανάσταση, αδερφοί, είμαστε επαναστάτες. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο Ιησούς ο Χριστός ζει, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τότε αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου στη ζωή μας. Ο Στέφανος δεν έκανε πίσω. Ήταν, τους έβλεπε, δεν τους έβλεπε. Που είχαν πάρει τους λίθους. Να το λιθοβολήσουνε. Δεν έκανε πίσω. Δεν είπε, άσε λίγο να κάνω, να ξεφύγω. Να κάνουμε έτσι λίγο προς τα πίσω και... Άλλη φορά θα τα πούμε ξανά. Όχι. Πλήρης πνεύματος Αγίου Αρφή συνέχισε να λέει την αλήθεια. Μα να είσαι και λίγο διπλωμάτης, αδερφέ. Αδερφέ, είμαστε διπλωμάτες ή λέμε, μιλάμε την αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη και έλεος και να μοιάξουμε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν υπάκοοι. Όχι υπάκοοι σε ανθρώπους, υπάκοοι στο λόγο, Και ξέρετε, πρέπει να λέμε στους ανθρώπους, όχι τι σας λέω εγώ. Κάποτε το άκουσα από έναν αδερφό και αυτός ο αδερφός αποστάτησε. Πες τον να με πάρει τηλέφωνο, θα του τα πω εγώ. Τι θα του πεις, αδερφέ. Τι έχεις εσύ να πεις. Φοβερός κήρυκας. Και αποστάτησε. Δεν είναι δικός μας ο λόγος. Δεν τον κατέχουμε. Δεν τον γνωρίζουμε το λόγο. Λίγα πράγματα βλέπουμε και αυτά όσα ο Θεός μας φανέρωσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πρέπει να ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Ο λόγος, αδελφοί, είναι του Ιησού Χριστού. Να ανοίξουμε το λόγο. Έτσι πρέπει να το πούμε. Να δούμε τι λέει ο λόγος περί του θέματος. Όχι να σου πω εγώ, επειδή είσαι καλός κήρυκας, επειδή είσαι παλιός αδερφός, επειδή έχεις κάποιο αξίωμα, λάθος λέξη, συγγνώμη, υπηρεσία. Κανονικά πρέπει να έχω υπηρεσία, Έχω υπηρεσία ή έχω αξίωμα. Αν έχω υπηρεσία φαίνεται και αν έχω αξίωμα φαίνεται, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε ο Θεός να μας δώσει χάρη και έλεος, να μείνουμε πιστοί μέχρι τέλος και να ακούσουμε αυτή την ωραία φωνή, Έβγε δούλε πιστέ και αγαθέ. Θέλουμε να την ακούσουμε. Αλληλούια, Θέλουμε, αδελφοί, να ακούσουμε αυτή τη φωνή, Μα εγώ που είμαι έτσι, που βλέπω τον εαυτό μου, θα με πετούσα έξω. Αδελφοί, εγώ τον εαυτό μου θα το πετούσα έξω. Γιατί όμως δεν μας πετάει ο Κύριος έξω. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Μέγα λέει το μυστήριο τούτο, Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Να η αγάπη. Δεν ενόμισε, λέει, η αρπαγή το να είναι ίσως με τον Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε. Λαβών δούλου μορφή. Σταμάτησε εκεί. Προχώρησε. Και τι λέει. Ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι θανάτου. Θανάτου, δε σταυρού, Δεν έκανε πίσω επειδή τον λιδωρούσανε, επειδή τον βρίζανε, επειδή τον χτυπούσανε, τον μαστιγώνανε. Τίποτα, αδελφοί, ο Κύριος δεν έκανε πίσω. Έκανε το έργο του Θεού τέλειο στη ζωή του, Και εμείς είμαστε ο καρπός αυτό το έργο, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να σκεφτούμε ότι ο Ιησούς ο Χριστός, αδελφοί, έλαβε καρφιά στο σώμα του για μένα, Όλοι μας θα το πούμε αυτό, για μένα.
πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του. Γι' αυτό δεν μας πετάει έξω, το ξέρετε. Γιατί του κοστίσαμε. Είμαστε πολύ ακριβά πληρωμένοι, αδελφοί. Αλλά πρέπει και εμείς να μείνουμε τώρα υπάκουοι. Να μην δίνουμε δικαιώματα. Πολλές φορές δίνουμε δικαιώματα. Πρώτον απ' όλα στον εχθρό. Έρχεται ο εχθρός και λέει, κοίταξε τώρα. Κοίταξε τίνα. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Γιατί είμαστε νύπια. Μετά τα νύπια τι είμαστε. Πάμε πρώτη δημοτικού. Μετά την πρώτη δημοτικού που πάμε. Δευτέρα. Θα μου πεις τα ξέρουμε. Όχι, δεν τα ξέρουμε. Ξέρετε γιατί. Γιατί ενώ πάμε Δευτέρα, νομίζουμε ότι πάμε Πέμπτη. Και δεν έχουμε περάσει ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη, ούτε την Τετάρτη. Και νομίζουμε ότι είμαστε στην Πέμπτη. Όταν λοιπόν φτάνουμε στην Πέμπτη, δεν νομίζουμε ότι είμαστε στην Πέμπτη, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε στη Δευτέρα γυμνασίου. Και εκεί δημιουργείται πρόβλημα, αδελφοί. Δεν περπατάει καλά. Δεν πάει καλά. Και πρέπει να επιστρέψει. Ο Χρήστος, για τον Χρήστο να το πω. Έτσι είναι, αδελφοί, έτσι είναι. Και πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το όριο της ηλικίας που θα μπούμε στο πανεπιστήμιο. Τελειώσαμε? Όχι, δεν τελειώσαμε, γιατί πρέπει να πάρουμε και πτυχίο. Και το πτυχίο, ξέρετε ποιο είναι? Η είσοδος στη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα είμαστε μαθητές μέχρι την είσοδο. Και εκεί, ξέρετε, θα είμαστε οι νύμφοι. Αλλάζουν τα πράγματα. Οι νύμφοι. Και εδώ έρχεται ο Κύριος και μας στολίζει, στολίζει την νύμφη. Πώς τη στολίζει? Με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Πολλά έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, αλλά θα πάρουμε πολλή ώρα και δεν κάνει να πάρουμε άλλη ώρα. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας δώσει υπακοή, πίστη, αγνότητα, ώστε να πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, να μην στεκόμεθα όπως οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, παρομοίως και εμείς, αλλά τι να είμαστε, αδελφοί, να μπούμε πιο βαθιά στο Λόγο, Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με ταπεινή καρδιά, με πραότητα, που είναι δύσκολο. Εγώ θυμάμαι στη δουλειά μια φορά με τσίκλισε ένας, χωρίς να και τον έχω κάνει εγώ τίποτα. Έβγαινε από τη στάμπλα, δεν ξέρω αν το θυμάται ο αδελφός ο Θόδωρος, έβγαινε από τη στάμπλα, το κλάτ δηλαδή, και φώναζε, αυτός θέει, από μακριά, Λέω, τι φταίω, παιδιά, δεν έκανα τίποτα. Φέρνω τα μπαλέτα εδώ, κάτω από το υπόστε εγώ, πού θα τα βάλω τα μπαλέτα, αφού βρέχει. Και επειδή είχαν γεμίσει όλα, αυτός κατέβαινε και πάλι φώναζε, αυτός θέει. Πάω κι εγώ στον αφού το Λευτέρι τότε στο διάλειμμα, του λέω, αδερφέ, τι γίνεται με τον τάδε. Με λέει, το χταπόδι, λέει, αν το χτυπήσει, μελάνι θα βγάλει. Λέει, θα γίνει χειρότερα. Ταπεινός. Εγώ άλλα τρογόμουν μέσα μου, Τρογόμουν. Πάω στο μαέστρο. Κατά τις 11 η ώρα πήγα στο μαέστρο. Του λέω, τι γίνεται με αυτό. Έτσι. Και γίνεται μια φασαρία σε όλο το τμήμα, τους μάζεψε όλους, ήρθαν μεγάλα αφεντικά. Και ποιος έγινε ο φταίχτης, ξέρετε? Εγώ βγήκα ο φταίχτης. Και όταν βγήκα ο φταίχτης, τότε το κατάλαβα. Λέω, τι καλά να ήμουν υπάκουος στη φωνή που με είπε ο αδερφός, Ήταν λόγος Θεού. Ταπεινός σου, αδερφέ. Βλέπετε, αδερφοί, πρέπει να ταπεινωθούμε, να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε τον Κύριο να πάει μπροστά. Ο Θεός θα μας ευλογήσει. Στον ταπεινό ο Θεός δίνει χάρη. Αμήν.